Η κατάσταση που ζούμε είναι πρωτόγνωρη. Είμαι υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής. Η περιφέρεια ζητά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των πληγισών περιοχών από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι ακριβώς. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν χώμα πάρα πολύ και νερό. Η πυροσβεστική προσπαθή, κάναμε έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη με προεδρεύον τον κύριο Βασιλείου. Ναι. Ήταν από την πυροσβεστική και από όλους τους δήμους των πληγέντων περιοχών. Ήταν εδώ εκπρόσωποι. Πρώτα δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν εγκλωβισμένοι αρκετά και αγνοούμενοι. Και μετά θα κάνουμε τους δρόμους πρώτης ανάγκης. Εδώ λοιπόν ζητάμε και τη βοήθεια των πολιτών μας για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και ιδιαίτερη προσοχή να μην περνάνε π.χ. χυμάρους και να μην σταματάνε τη ΛΕΑ, γιατί ίσως χρειαστούν ασθενοφόρα να μετακινηθούν και υπηρεσίες και μηχανήματα των Δήμων. Η έκκληση ειδικά για τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης να γίνει απέτηση, γιατί αυτό το κακό συνήθειο της πλειονότητας των Ελλήνων οδηγών να πηγαίνουν από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Είναι κλειστή δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τη μεριά της Αθήνας προς την Ελευσίνα. Είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνω και ζητάμε τη βοήθειά τους όμως εδώ, αν μπορούν να αφήνουν τη ΛΕΑ ανοιχτή. Υποχρέωσή τους είναι να την αφήνουν. Καταλαβαίνουμε τώρα τι έχει γίνει στην περιοχή, αλλά η λωρίδα έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι πάντοτε καθαρή, γιατί είναι για ώρα έκτακτης ανάγκης και τώρα είμαστε σε τέτοιες συνθήκες. Δυσκολεύονται οι τεχνικές υπηρεσίες και δυσκολεύονται και τα μηχανήματα έργου να προχωρήσουν. Γι' αυτό το λέω. Η περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή και οι τεχνικές υπηρεσίες είναι στο δρόμο, υπάρχουν αυτοκτίες, προσπαθούμε να λύσουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Απλώς είναι τόσο μεγάλο και έντονο το φαινόμενο που σύμφωνα με την ΕΜΗ ήταν τοπικός στους ορεινούς όγκους. Και αν θυμάστε και πέρυσι είχαμε εκεί πέρα στα Δερβενοχώρια υπήρχαν φωτιές σε μεγάλη έκταση, οπότε κατέβασε πάρα πολύ νερό. Οπότε είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό σε τόσο μεγάλη έκταση. Μιλάμε για πολλά μέτρα νερού, μιλάμε για πολύ χώμα και δίνουμε πρώτα προτεραιότητα στους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το ΣΟΠ, αυτό είπαμε, πρώτα προτεραιότητα οι άνθρωποι, μετά να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τους δρόμους και από εκεί και πέρα, μετά τις αντλήσεις των σπιτιών, για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα μηχανήματα έργου όπου χρειάζεται και για να μπορούμε να έχουμε και πρόσβαση. Προς το παρόν, στον ιστότοπο της περιφέρειας Αττικής έχουν αναρτηθεί και οδηγίες αυτοπροστασίας για τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να ξέρουν κάθε στιγμή τι πρέπει να κάνουν για να προφυλάξουν τους εαυτούς τους. Να πάμε ξανά στη Μάντρα. Πάμε στην Άντζελα Ζούγρα και πάλι.